το αρχείον πολιτισμού στην Ερίκουσα, κυρίες και κύριοι, το βόρειο-δυτικότερο νησί του Ιωνίου μας. Η γλυκιά Ερίκουσα, η Μερλέρα, η Μαρλέρα, ένα γλυκό νησί το οποίο θα ερωτευτείτε. Ένα γλυκό νησί το οποίο όταν θα πάτε δεν θα θέλετε να φύγετε από αυτό. Ένα νησί κατάφυτο, καταπράσινο, με πάρα πολλά νερά και με πάρα πολλές βροχές. Το ύψος της βροχής εδώ είναι απίστευτο όταν πέφτει. Αυτή η ευλογία το κάνει να είναι κατάφυτο και καταπράσινο το νησί, να βγάζει τα πάντα. Και το όνομά της το πήρε από τα ρίκια, από το ρίκι, αυτό το υπέροχο δέντρο, που έρχονται εποχές εδώ πέρα που το νησί μοιάζει κατακόκκινο στο χρώμα από αυτό το υπέροχο δέντρο. Γιατί είμαστε όμως εδώ, εκτός του ότι είναι ένας ακριτικός και εξωτικός συνάμα προορισμός, ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε με τους ντόπιους κατοίκους, να μας πούν τις μνήμες τους, τις αναμνήσεις τους, τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές και τα προβλήματα που έχει το νησί. Γιατί το αρχείον πολιτισμού αγαπάει τα μικρονήσια της Ελλάδος και πιστεύει πως σε αυτά χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Το αρχείο πολιτισμού στην Ερίκουσα συνεχίζει το ρεπορτάζ να προβάλλει αυτό το πανέμορφο νησί, έναν επιπλέοντα ανθόκηπο. Ερίκουσα. Και γιατί όλα αυτά? Θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά στην Ερίκουσα βγαίνουν πιο πολλά λουλούδια από όσα βγαίνουν στη Βάλια Κάλτα. Ένα νησί που όταν θα έρθετε θα σας εκπλήξει θετικά το πράσινό του, το νερό του, η ομορφιά του, η φύση του. Έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ με τον χρόνια φίλο μου, τον Χρήστο τον Κατέχη, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και της αγάπης για αυτό το νησί που το βοήθησε και αυτοδιοικητικά πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, Χρήστο? 20. 20 χρόνια. Τα νοσταλγείς τα χρόνια αυτά? Όχι, δεν νοσταλγώ, Θεωρείς ότι έκλεισες τον κύκλο σου? Θεωρώ ότι έκλεισε τον κύκλο και ο κάθε άνθρωπος, άμα του δοθεί η δυνατότητα κάπου 20 χρόνια να είναι προσφέρει στα πράγματα, ή προσφέρει και πάει σπίτι του, ή δεν έχει προσφέρει και ξανά ξέρει ότι πρέπει να πάει σπίτι. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά σου που πιστώνεσαι βέβαια είναι το λιμάνι. Το καινούριο λιμάνι της Ερίκουσας, που νησί χωρίς λιμάνι, οξύμορο, αλλά υπήρχε στην Ελλάδα και υπάρχει. Και υπάρχουν ακόμα νησιά που δεν έχουν, για να καταλάβει ο κόσμος βέβαια, όταν λέμε λιμάνι εννοούμε ένα επίσημο λιμάνι αδειοδοτημένο και όπως πρέπει, έτσι, όχι ένα λιμανάκι. Όχι λιμανάκι, επίσημο και εμπορικό και μαρίνα μαζί, όλα μαζί σε ένα, ναι. Μπράβο σου λοιπόν, Χρήστο, αλλά εδώ δεν είμαστε να μιλήσουμε για τα αυτοδιοικητικά σου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ήρθαμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο σου νησί, την Ερίκουσα, τη γλυκιά Μερλέρα. Τη γλυκιά Μερλέρα, ναι, ακριβώς. Να πούμε τι για την Ερίκουσα, να πούμε τα παλιά, να πιαστούμε από κάνα δύο θέματα της παλιάς δραστηριότητας των κατοίκων. Δεν έχουν περάσει 100 χρόνια, λιγότερο από 100 χρόνια, που η Ερίκουσα ήταν ένα εξόχως ναυτικό νησί. Είχε πριν 100 χρόνια 90 πλοία τα οποία κάνανε μεταφορές από την Ερίκουσα και δυτικότερα. Δηλαδή προς Ιταλία, Βενετία επάνω, Τεργέστη, Τεργέστη. Ακόμα και στην Αραπιά. Χρησιμοποιώ τις λέξεις όπως τις λέγανε. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή πήγαιναν Λιβύη, Αλγέρι, Αλγερία. Αλγέρι, ναι. Αλγέρι το λέγανε. Λοιπόν, μέχρι και την τέτοια, σε σπάνιες περιπτώσεις, μέχρι και την, καλά δεν λέω τη Μάλτα, η Μάλτα ήταν στη γειτονιά, μέχρι και το Γιβραλτάρ. Μέχρι και το Γιβραλτάρ. Όλα αυτά με τα πανιά και με τον Μπούφουλα. Liberty.
Όχι, Liberty, όχι, Liberty, τα Liberty ήταν. Μετά. Μετά, για το μεγάλο. Πολιτισμός, μεγάλο. Πολιτισμός μεγάλο. Με τα καΐκια. Σκούνες, κατζάιδες, τέτοιες, τέτοιοι τύποι καϊκιών. Μην φανταστείτε τεράστια, 150 τόνους, 80 τόνους. Και τι εμπορεύονταν? Δεν εμπορεύονταν αυτοί. Κατά κύριο λόγο έκαναν μεταφορές των εμπόρων. Μάλιστα. Έτσι. Πληρωνόντουσαν με τα ναύλα. Έτσι. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στην αξιοσύνη των ανδρών της εποχής εκείνης, δεδομένου ότι γυρίζαν όλη την Δυτική Μεσόγειο με ένα μπούσουλα, με το πανί και με τη διέστηση και με την προσοχή. Έτσι. Πολύ σπουδαίο. Έτσι, ναυτική απίστευτη. Γεννημένη ναυτική. Γεννημένη ναυτική. Βέβαια, σε όλα αυτά θέλω να προσθέσω το εξής. Την αξία που είχε την εποχή εκείνη η ανθρώπινη ζωή και η ζωή ενός παιδιού. Θα σας πω ακριβώς τι μου είπε ο παππούς μου επί λέξη. Ανοίγω παρένθεση. Ο παππούς μου εγεννήθη από ερικουσιώτες γονείς, κατέχης Αναστάσιος, και κατέχει Αναστασία, το γένος κατέχει Γεωργίου, κατέχειρες όλοι μαζί. Το 1908 λοιπόν γεννήθη στον Μποζάερο, στον Buenos Aires. Μποζάερο. Ναι. Ό,τι θυμάμαι τα λέω για να διασωθούν, δεν τα λέω για... Και τα λέω και από καμάρι οπωσδήποτε. Λοιπόν, γεννήθη. Ήρθανε δε, όταν ο παππούς ήταν μωρό, ήρθανε στην Ευρώπη, με ένα εστιοφόρο είχαμε 3 μήνες να έρθει στην Ευρώπη και μετά από την Ιταλία έρθανε στην Ερίκουσα. 3 μήνες ταξίδι για να περάσουν τον Ατλαντικό να έρθουν στην Ευρώπη. Και μετά ήρθανε στην Ιταλία και από την Ιταλία στην Ερίκουσα. Κλείνει η παρένθεση. Ο παππούς μου λοιπόν γεννήθηκε το 8. Άρα εμπαρκάρισε το 20. Γιατί ήταν 12 χρόνια το 20. Όταν τελείωσε το δημοτικό, εμπαρκάρισε το καΐκι του Σπυρίδωνος κατέχει. Το πρώτο ταξίδι ήταν να πάνε στο Τεργέστη, να βάλουν μηχανή. Μηχανή ήτανε, για το πλοίο. Ήτανε Ιούνιος μήνας, εκάμανε 30 μέρες να πάνε στο Τεργέστη γιατί πιάσανε μαΐστη. Τους ήρθε κόντρα ο άνεμος. Κόντρα και κάνανε οχτάρια μέσα στην Αδριατική. Για να αποφύγουν το μαΐστρο. Όχι, για να το αποφύγουν. Ταξιδεύανε με μαΐστρο. Ναι. Αλλά ταξιδεύανε έτσι. Έτσι έπρεπε να το κάνουν. Οχτάρια και κάμενε 30 μέρες να πάνε από εδώ στο Τεργέστη. Έτσι. Και όταν έβαλανε τη μηχανή, γυρίσανε για 6 μέρες. Χωρίς αυτά. Τώρα, οι υποχρεώσεις του 12χρονου Χρήστου κατέχη τότε ήταν να μαγειρεύει. Στο πλοίο. Στο πλοίο για το πλήρωμα. Αλλά να μαγειρεύει στη Φουφού με τα ξύλα. Σε ένα πλοίο που κούναγε, σε ένα πλοίο που βρεχότανε, σε ξύλα που ήταν μονίμως βρεμένα και που δεν είχε σπίρτα να ξανανάβει φωτιά και έπρεπε στη φουρτούνα και στη βροχή και σε όλα να διατηρεί τα κάρβουνα για να ανάψει την επόμενη φορά τη φωτιά. Εκτός από το μαγείρικο, μεσημέρι βράδυ, είχε υποχρέωση όλες ανά τετράωρο που άλλαζε η βάρδια σε όλο το 24ωρο να έχει έτοιμο καφέ για τη γέφυρα. Ένας 12χρονος λοιπόν να φυσάει, να βρέχει και να πρέπει ας πούμε τις 4 η ώρα το πρωί να σηκωθεί, να ανάψει με τα βρεμένα ξύλα, να κάνει καφέ να πάρει στη γέφυρα. Πράγματα που σήμερα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Ούτε οι μεγάλοι δεν μπορούμε να τα κάνουμε σήμερα. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και πάντα και με μια προσοχή, ήταν ξύλινο το σκαρί και μπορούσε, ξύλινο και το σκαρί. Μπορούσε να πάρει φωτιά ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι. Υπεύθυνο το παιδί, άντρας. 12 χρόνια ήταν άντρας. Οι απολαβές του, ξέρετε ποιες ήταν. Να μάθει την ναυτική τέχνη και να τρώει. Οι υποχρεώσεις του, σας τις είπα. Τέλος πάντων, μετά ξεμπαρκάρισε και πήγε σε άλλο καϊκί. Είχε 90 καϊκί ακόμα το νησί. Όταν ξεμπαρκάρισε και πήγε σε άλλο καϊκί, ήταν 13 χρονών μου είπε. Το άλλο καϊκί έτυχε και έλειπε από εδώ μήνες. Και γυρίσανε μετά από μήνες και φουντάρανε στο βόρειο μέρος του νησιού,
Τσικάνουλες, που έχει ένα κόλπο εκεί γιατί δεν υπήρχε λιμάνι εδώ. Έβηκε όλο το πλήρωμα έξω, ήταν Πάσχα. Θεωρώ τώρα ότι μιλάμε για το Πάσχα του 21. Έβηκε όλο το πλήρωμα έξω, το παιδί ήταν ουσιαστικά σε αφασία μέσα στο σκάφος. Είχε ένα τρομερό κρύωμα, είχε 40 πυρετό, του τρέχανε αίματα από τα αυτιά, αίματα από τις μύτες. Και βγήκε όλο το πλήρωμα έξω να κάνουμε Πάσχα. Αλλά επειδή η μητέρα του ήταν μπασμένη και επειδή είχε δει και τον κόσμο αφού είχε ζήσει στον Buenos Aires, πήγε στο Μπλιοχτήτη που ήταν και καπετάνιος και τον έβρε και πάνω στο τραπέζι. Βγήκε το λιόξο, το παιδί μου που είναι, το αφήκαμε να φυλάει, λέει, το σκάφος. Δεν έβγαλε το παιδί γιατί το παιδί ήταν τιμωθάνατο. Λοιπόν, και τον έπιασε μέσα στο σπίτι του από το πέτο. Λέει, θα πάμε να μου φέρεις το παιδί τώρα. Φεύγει εκείνη εκεί, πάει με τα πόδια τσιχάνουλες, φωνές, κακό, που αυτός ήταν τιμωθάνατος. Πήγε να τσουπνίξει και πάνε και τσιφέρνουν ένα παιδί σε κατάσταση λιπόδημο, ούτε να μιλήσει, ούτε τίποτα. Έκαιγε από 40 πυρετό, τέλος πάντων τα κατάφερε, ήταν δυνατός ο οργανισμός του, τα κατάφερε και εκείνη εκεί με τα μαντζούνια και με τα γιατροσόφια και τον συνέφερε και είσαι το παιδί. Εάν δεν είχε πάει, το παιδί θα είχε πεθάνει. Και γιατί δεν θα το φρόντιζε κανείς στο σκάφο, δεν μπορούσε να το φρόντιζε. Δεν μπορούσε να το φροντίσει κανείς, ούτε να πει νερό δεν μπορούσε το παιδί και είχε το δικαίωμα ο καπετάνιος, θα έκανε ένα πρακτικό μετά. Ότι πέθανε, ότι πέθανε για φυσικά αίτια και τα λοιπά, θα το υπογράφανε κανένα δυο εκεί. Κακουχίες ταξιδιού. Κακουχίες ή οτιδήποτε αρρώστησε, θα το πετάγανε στη θάλασσα και θα είχε κλείσει υπόθεση. Αυτή την αξία είχε η ανθρώπινη ζωή και η ζωή ενός παιδιού το 1921. Μάλιστα. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και η Ρίκουσα αναπτύσσεται όμως και κάποια στιγμή τα σκάφη στο λιμανάκι δεν χωράγανε, ήταν τόσα πολλά τα καΐκια. Τα καΐκια της εποχής εκείνης, mm-hmm. Ναι, όμως σιγά σιγά δεν δημιουργήθηκε λιμάνι, χάθηκαν τα σκάφη. Ναι. Αυτό συνέβη στην εξέλιξη της ατμοπλοείας, εκεί της, που ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Ήρθε εκείνη. Στην εξέλιξη από τα ιστιοφόρα στα μηχανοκίνητα δεν ήταν κοντά, δεν είχαν γνωριμίες με την Ελλάδα, δεδομένου ότι ήταν από εδώ οι συναλλαγές τους και οι γνωριμίες τους, δεν ήταν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στα χρηματοδοτικά κέντρα των Αθηνών και του Πειραιά και έτσι σε αυτή τη μάχη βρεθήκανε και εκτός. Φεύγει πια η ναυτιλία από τα χέρια των άξιων ναυτικών και περνάει που μπορούσαν με κάθε καιρό με τα πανιά να ταξιδέψουν και πήγε λίγο σε αυτούς που ήταν και λίγο πιο κακοί ναυτικοί που υποβοηθούνταν από μια μηχανή. Έτσι. Μετά ο κόσμος εδώ έγινε ναυτεργάτες. Μια κατάσταση που συνεχίστηκε μέχρι τις δεκαετίες του 50 και του 60, οπότε μετά πήγαν το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων μετανάστες στην Αμερική. Στην Αμερική όλοι. Βέβαια η μετανάστευση στην Αμερική είχε αρχίσει από το έτος 1850 περίπου. Ναι. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι αρκετοί, πάνω από 2-3, περπάτησαν για μήνες ή για 1,5 χρόνο από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη. Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, με τα πόδια. Με τα πόδια, 1,5 χρόνο. Για να βρουν δουλειά, να βρουν πού θα μείνουν. Σιγά-σιγά για να πάνε. Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαν τα τρένα, δεν υπήρχαν. Με τα πόδια. Από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Περί το 1850. Ναι, δεν ήταν και πολύ εύκολη η ζωή των μεταναστών, το δικό μας κλπ. Ναι. Δεν ήταν εύκολη το 30 που πήγανε, ούτε το 40 που πήγανε δεν ήταν εύκολη. Και ενώ αυτά γίνονται με τους μετανάστες της Ερίκουσας, εδώ πώς κυλάει η ζωή. Εδώ μετά... υπάρχει αγροτική παραγωγή, υπάρχει φρούτα. Υπάρχει αγροτική παραγωγή. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπήρχαν 13 υποκίνητα ελαιοτριβία στην Ερίκουσα. Όλες οι ελιές ήταν καλλιεργημένες. Φανταστείτε ότι υπήρχαν 2 ανεμόμυλοι που αλέθανε τα γεννήματα, τα στάρια και τα καλαμπόκια και τα υπόλοιπα, το φάβα, τα κουκιά, όλα αυτά τα οποία σπέρνανε εδώ και όλο το νησί ήταν καλλιεργημένο. Όλο το νησί ήταν καλλιεργημένο. Οι αεροφωτογραφίες, οι πρώτες που υπάρχουν, που είναι το 1937 και το 1946, το μαρτυρούν, είναι όλο το νησί καλλιεργημένο.
Μ' αρέσει που το λες το φάβα, όπως ακριβώς το λένε και στην Αμοργό. Μα έτσι... φάβα, φάβα. Ναι, το φάβα. Φάβα. Το λες ουδέτερο. Το φάβα, ναι, το φάβα. Έτσι το λένε και στην Αμοργό. Να πούμε ότι οι κατέχηδες είναι παρατσούκλοι. Όχι, έτσι. Οι κατέχηδες είναι επώνυμο. Ναι, επώνυμο. Το... Αλλά που προήλθε προφανώς από παρατσούκλοι, ναι, την εποχή που ήρθαν στο νησί και κάμανε κατοχή. Κατέκτησαν το νησί, εντός αγωγικών, οικονομικά και τις γέες κλπ. Προφανώς. Ακριβώς. Έτσι, γιατί οι πρώτοι κάτοικοι αυτών των νησιών εδώ πέρα ήταν παξινοί που φύγανε από κάτω, οι παξινοί και ήρθανε. Αυτό δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένο. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά ότι οι οικογένειες ήταν οι 3-4 οικογένειες ταυτόχρονα και στα τρία νησιά, αδερφοξάδερφα. Ναι. Αυτό κάτι αποδεικνύεται δείχνει. Γιατί είναι τα 4-5 παλιά επώνυμα. Κατά κύριο λόγο το Κατέχης, το Αργυρός, ο Μάνεσης, όρφανοι είναι μόνο στην Ερίκουσα, και το Κασίμπης. Αυτά είναι τα επώνυμα τα παλιά. Mm-hmm. Έτσι. Κατά 65% πάντως ήταν η Κατέχηδη. Το σχολείο, πώς πήγαινε στο σχολείο, πού ήταν το σχολείο, πόσα παιδιά είχατε. Το σχολείο ήταν κάπου εδώ στο Πόρτο, δεν ξέρω ακριβώς πού. Α, όχι αυτό που είναι τώρα. Όχι. Αυτό είναι μεταγενέστερο. Σε κάποιος χτίσμα της εκκλησίας και μετά η εκκλησία παραχώρησε στο δημόσιο εκεί που χτίστηκε το 1901 από δωρεά του Συγκρού το υφιστάμενο νεοκλασικό κτίριο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και εσύ όταν πας σχολείο, τι κατάσταση αντιμετωπίζεις? Εγώ όταν πήγα το 1970, ναι. Εγώ βρήκα 70 μαθητές. 70 συμμαθητές είχες. Ναι, ναι, ναι. Διθέσιο σχολείο με 70 μαθητές, 4 τάξεις το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα, 4 και 2, δεν θυμάμαι, πρωί και απόγευμα τέλος πάντων. Στην αίθουσα αυτή μοιράζανε τις τάξεις οι δασκάλοι, ένας δάσκαλος το πρωί και ένας το απόγευμα. Και εντάξει, πήγα εδώ 2 χρόνια σχολείο, μετά με πήγανε στην Αμερική οι γονείς μου κτλ. Και μετά ξαναήρθα άλλα 2 χρόνια, στην 5η και στην 6η, που όμως είχαν αποδεκατιστεί, ήταν 15 μαθητές. Α, είχαν φύγει μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όσο πάει ένα παιδί από την 1η μέχρι την 6η, είχε αδειάσει το σχολείο, ήταν η εποχή της υπερμαζικής μετανάστευσης στην Αμερική. Η Αμερική βέβαια σας έστειλε και στο φεγγάρι, εσάς τους ερικουσιώτες. Ναι. Να το πούμε. Διατροφής του κατέχει, πάλι κάποιος κατέχει. Να το πούμε αυτό, ότι είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδος, το μοναδικό μέρος της Ελλάδος. Το μοναδικό μέρος της Ελλάδος που είναι γραμμένο στο φεγγάρι. Η πλακέτα που έβαλε η NASA όταν κάνανε τις πρώτες αποστολές. Σε εκείνο το team λοιπόν ήταν και ο Χρήστος ο Κατέχης. Εδώ είναι τώρα. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Επειδή δούλεψε σε αυτό το project. Επειδή δούλεψε σε αυτό, λοιπόν γράφει απάνω Χρήστος Κατέχης, Ερίκουσα Κορφού Γκρίς. Έτσι, έτσι. Την Ελλάδα την εκπροσωπεί στο φεγγάρι, η Ερίκουσα. Και το σόι των Κατέχηδων. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Την Ερίκουσα όμως, που το ελληνικό κράτος την έχει παραμελήσει, την έχει πολλές φορές περιφρονήσει όσο κανείς άλλο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όσο κανείς άλλο. Με στοιχειώδεις ελλείψεις. Τι να σας πω, όχι, ας τις ελλείψεις. Οι ελλείψεις είναι μέσα στη ζωή. Όταν ασκούσανε, όσο ασκούσανε νησιωτική πολιτική, και δεν συμπεριλάμβαναν ποτέ τα διαπόνια νησιά μέσα στην πολιτική αυτή, ήταν τραγικό, ήταν εγκληματικό, ήταν απάνθρωπο. Είχαν για χρόνια, για δεκαετίες, ακόμα και τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, στα ειδικά καθεστώτα του ΦΠΑ και δεν συμμαζεύεται. Και εμείς που είμαστε από τα ελάχιστα νησιά, πέραν του ότι είμαστε μικρά, έχουμε την ιδιότητα και της διπλής νησιωτικότητας με ό,τι συμπεριλαμβάνεται στο κόστος, το απίστευτο κόστος και της ταλαιπωρίας των μεταφορών. Έχουμε και την ιδιότητα των ακριτικών νησιών και ποτέ δεν μας συμπεριέλαβαν πουθενά. Απανθρωπιά!
Χρήστο μου, μάθατε γράμματα στο σχολείο εκείνη την εποχή, παρόλο που ήσασταν 70 παιδιά. Ήταν αυτό ανατρεπτικό να μάθετε γράμματα? Δεν μπορώ να το ζυγίσω καλά, γιατί έκανα τις δύο πρώτες τάξεις και μετά με πήγανε στην Αμερική οι γονείς μου. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν μπορώ τώρα στις δύο πρώτες τάξεις που θυμάμαι να μπορώ αυτό το πράγμα να το εκτιμήσω. Ήρθαν και τα κρασάκια μας, άντε στην υγειά σου λοιπόν. Γεια μας. Γεια μας, να είσαι καλά. Υπέροχο, ε. Είναι ωραίο, ναι. Για πες μου λίγο για αυτό το κρασάκι. Το κρασάκι αυτό είναι από την Κορινθία και είναι φτιαγμένο μόνο για το μαγαζί αυτό το δικό μας εδώ. Είναι ίσως ύβρις προς τους προγόνους να κουβαλάμε κρασί στην Ερίκουσα, διότι κάνανε τόσο πολύ και τόσο καλό που πραγματικά προσβάλλουμε τη μνήμη τους. Όμως είναι αδύνατον να μπορούμε να το παράγουμε όλα. Ναι, υπάρχουν αμπέλια? Όχι, πια δεν υπάρχει τίποτα. Πλέον δεν υπάρχει. Όχι. Τι κρασί κάνανε? Κάνανε κακοτρίγι, σκοπελίτικο και φιδιά, κατά κύριο λόγο. Και εινοποιούσαν εδώ? Βεβαίως, και σε μεγάλες ποσότητες και λίγο μαυροδάχνη. Και σε μεγάλες ποσότητες και ζούσαν από αυτό και κουβαλάγανε με τα πλοία από αυτό. Όταν λέμε ότι ήταν το νησί όλο καλλιεργημένο, που σας έλεγα νωρίτερα, ήταν όλα το νησί πατάρια και καλλιεργούσαν πολύ το αμπέλι. Γι' αυτό και το νησί δεν έχει πάρα πολλές ελιές, γιατί έχει πολλά αμπέλια. Δηλαδή στην Ερίκουσα είναι μόνο 11.000 ελιές. Εγώ συνεχίζω και καλλιεργώ τις 1.000 από αυτές, όλες οι υπόλοιπες είναι καλλιέργητες. Και να πούμε ότι είναι ιδιαίτερο. Το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα σκαλιά στους λόφους ήταν αμπέλια. Ναι. Και να πούμε ότι είναι ιδιαίτερη και η ελιά της Ερίκουσας και το λάδι της Ερίκουσας. Όχι. Η ελιά της Ερίκουσας είναι ιδιαίτερη, όπως είναι και της Κέρκυρας. Είναι λιανολιά Κερκύρας. Λιανολιά, με τη μόνη διαφορά ότι πάει πολύ ψηλά και ναι, την μαζεύεται. Και με την άλλη διαφορά ότι το μικροκλίμα της Ερίκουσας μας επιτρέπει να κάνουμε καλής ποιότητας λάδι από λιανολιά Κέρκυρας, που στην Κέρκυρα αυτή η ποικιλία, παρά του ότι είναι πολύ καλή, υστερεί λόγω του πολύ υγρού κλίματος. Ναι, και είναι και πολύ λεπτό το λάδι της Ερίκουσας, είναι ιδιαίτερο και έχει πάρει και παγκόσμια βραβεία. Το έχετε γευτεί, το ξέρετε, το γνωρίζετε, το θυμάτε. Να το πούμε αυτό στον κόσμο, να αναζητάει τα ιδιαίτερα, μόνο δεν μπορεί να το βρει κανείς έξω από ούτε καν στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει παραγωγή μεγάλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει παραγωγή. Απλά να έρθει εδώ να το φάει. Το ρουξιώτικο, έτσι το λέτε εσείς, έτσι? Ναι, το ρουξιώτικο, οι ρουξιώτες, ναι, έτσι το λέμε. Η ρούξα, έτσι το λέμε. Η ρούξα. Στην ντοπιολαλιά. Στην ντοπιολαλιά, ακριβώς. Η οποία είναι ένα κράμα αυτή η ντοπιολαλιά. Ακούω κριτικά στοιχεία τον τζιτακισμό, ακούω υπηρώτικα στοιχεία, ακούω επτανησιακά στοιχεία, ακούω δωρικά στοιχεία, χρησιμοποιείται την αύξηση. Βενετσιάνικα. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, περί το 1400 άρχισαν να έρχονται οι Έλληνες οι κυνηγημένοι, που καλά δεν ξέρουμε από πού ήρθαν. Ως εκ τούτου η ελληνική ρίζα, το ελληνικό αίμα, το ελληνικό συνέστημα, ο χριστιανισμός κατά 100% των κατοίκων τότε αποδεικνύουν αυτό. Όμως, εδώ που ήρθαν σε ένα κράτος υπό τους Βενετούς. Αναπτύξανε μετά τις σχέσεις τις εμπορικές και με την ναυτιλία την ντόπια, μπλέξανε και με αυτούς, πήρανε τα στοιχεία από εκεί, μάθανε να γράφουν σε λατινική μορφή, να γράφουν καλλιγραφικά λατινικά, να μιλάνε ανακατεμένα ιταλικά και ελληνικά. Εγώ όσο θυμάμαι τσουπαλιούς, όπως μιλάγανε, από τον τρόπο που μιλάγανε καταλαβαίνω τα μισά τουλάχιστον από αυτά που λένε οι Ιταλοί, επειδή θυμάμαι
την παλιά διάλεκτο της Ερίκουσας, που ήταν αναγατεμένη. Και έχουμε και ένα θέμα, επειδή είπες για τα παλιά, και αυτά έχουμε και το κάτεργο εδώ πέρα. Ναι. Το κάτεργο λειτουργήσε πριν κατοικηθεί από τη ράτσα που κατοικείται η Ερίκουσα σήμερα, πραγματικά σαν κάτεργο. Και κόβανε την πέτρα, είχαν εκεί τους κατάδικους, κόβανε την πέτρα και τη ρίχνανε και τη μεταφέρανε με τα καΐγια. Ένα μέρος και του νεότερου φρουρίου της Κέρκυρας ή του παλιού, δεν νομίζω του νεότερου, του νέου φρουρίου της Κέρκυρας, ένα μέρος είναι από εδώ. Και μάλιστα και υπάρχουν και γυναίκες εδώ πέρα που φόραγαν τον ποδολό στο κεφάλι, τις έβαζαν. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, υπήρχαν τότε. Ηρωικές γυναίκες έτσι που βάζαν τον ποδολό στο κεφάλι, τις πέτρες στο κεφάλι και τις πηγαίνανε για να χτίσουν και εδώ τα σπίτια, έτσι. Ναι. Τα σπίτια δεν χτιζόντουσαν, άντε πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Κουβαλάγανε 3-4-5 χρόνια οι γυναίκες της γειτονιάς. Δομικό υλικό. Το υλικό από το κάτεργο, οι άντρες το κόβανε μία-μία την πέτρα. Τώρα φανταστείτε άμα ήταν και μακριά, μία-μία την πέτρα και συγκεντρώνανε το υλικό για να χτιστεί το σπίτι, ας πούμε, του Χρήστου. Μετά είχε σειρά ο Γιώργος. Άλλα 5 χρόνια να χτιστεί το σπίτι του Γιώργου. Μετά είχε σειρά, κάπως έτσι χτίζανε τα σπίτια, δεν υπήρχε αυτό ναι, που κάνουμε σήμερα η εργολαβία. Θέλω να εξάρω όμως τη γυναίκα με την πετσέτα αυτή στο κεφάλι, το πανί, έτσι που έκανε αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά αυτές οι γυναίκες δεν κουβαλάγανε μόνο τις πέτρες, φυσικά. Κουβαλάγανε τα πάντα στο κεφάλι. Και προπαντός, πρωί-πρωί το νερό από το πηγάδι, στάμνα και... τη στάμνα και απάνω μία-δύο-τρεις στράτες για να έχει η οικογένεια το νερό που μπορούσε να χρειαστεί το σπίτι. Σήμερα σχολείο δεν έχουμε στην Ερίκουσα. Δεν έχουμε μαθητές. Δεν σχολείο έχουμε, του Συγκρού. Σχολείο έχουμε, μαθητές δεν έχουμε. Ναι. Ναι, σήμερα δεν έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε στο μέλλον. Ναι. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι με τα παιδιά τους, την οικογένειά τους δεν έχουν εδώ, αν τα αποφασίσουν να έρθουν, δεν έχουν σχολείο. Όχι, σχολείο έχουν. Αν τα αποφασίσουν να έρθουν, την άλλη μέρα το σχολείο θα λειτουργήσει. Α, ναι. Αυτό γίνεται δηλαδή. Γίνεται, ναι. Την οργανική θέση δεν την καταργούν, γιατί και παλιότερα είχε κλείσει, ξανάνοιξε, ξανάκλεισε, ξανάνοιξε. Εντάξει, πάντως, σήμερα μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία παιδιά στα Διαπώνια νησιά με το όνομα Κατέχης ή με άλλο παλιό ελληνικό επώνυμο που πήγαν σε δημοτικό σχολείο, τα παιδιά μου. Από το 99 η κόρη μου μέχρι το 2013 ο γιος μου. Τα τελευταία παιδιά με το όνομα Κατέχης που τελείωσαν το δημοτικό σχολείο και τα 6 χρόνια σε ένα από τα νησιά και με δεκαετίες απόσταση από τα προηγούμενα, ήταν τα δικά μου παιδιά. Μάλιστα. Δεν το λέω για τίποτα άλλο, ως απόδειξη της λατρείας μου για τον τόπο. Καλά, αυτό είναι εμφανές όπου και να γυρίσεις εδώ. Με τις αντιξιότητες που αυτό που σας περιέγραψα και πολλές φορές και με κόντρα ανθρώπους της εξουσίας και της δημοσίας διοικήσεως, ξανά άνοιξε με το σχολείο για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Υπήρχαν ένα σωρό κόσμος που δεν θέλανε να το ακούνε, γιατί ξεβολεύοντουσαν. Γιατί είχαν ανθρώπους εκεί που τους είχαν διορισμένους στην Ερίκουσα και τους χρησιμοποιούσαν σαν γραφιάδες στη διεύθυνση εκπαίδευσης, τους δίνανε και τα επιδόματα και τα... Και δεν πατάγανε Ρίκουσα. Και δεν πατάγανε Ρίκουσα. Και δεν θέλανε να ξανανοίξει το σχολείο. Και φέρανε 500 προφάσεις και 500 προβλήματα. Μάλιστα. Χρήστο μου, κλείνοντας, τι να ευχηθούμε για το νησί? Να συνεχίσει να κατοικείται από Έλληνες και στο μέλλον. Να είσαι καλά. Αμήν.